Σύλλογος Μενίτων προσπαθεί να διοργανώσει εκδηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την διατήρηση της παράδοσης. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, διοργανώσαμε πέρσι το Πάσχα μία εκδήλωση που την ονομάσαμε «Πλένουμε όπως οι γιαγιάδες». Έχουμε την τύχη να μένουμε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, με πολλά νερά, πολύ πράσινο. Έτσι λοιπόν διαμορφώσαμε με δικά μας έξοδα το χώρο γύρω από μια πολύ ωραία παλιά βρύση, τη Βρυσάρα όπως την έλεγαν. Και εκεί, όπως έπλαιναν οι γιαγιάδες μας, πλύναμε κι εμείς, τα παιδιά μας. Έλα, και πάνω. Αλλά δεν το κοφείτε λίγο έτσι, δεν θέλετε να περάσετε. Αφού προηγουμένως στο σύλλογό μας, στη στέγη μας, παρασκευάσαμε σαπούνι με τη βοήθεια της Ευτυχίας Φιλιππίδου. Ωραία. Η επιτυχία φαίνεται ότι δεν έχει ποτασόνερο καθόλου. Την άλλη μέρα καλέσαμε τις γιαγιάδες μας και είχαμε μαζί μια πολύ όμορφη κουβέντα. Φτιάξαμε στο σακούλι και τώρα θα το κόψουμε. Ήθελε λίγο ακόμα, μάλλον, Το σαπούνι που κόβω είναι φρέσκο. Πρέπει για να οριμάσει να μείνει τουλάχιστον 20 μέρες και να το μεταχειριστούμε. Μπορούμε τώρα, έχουν γίνει και με αρωματικά, το οποίο θα το φτιάξουμε άλλη φορά. Τέλεια. Λοιπόν, Βαγγέλη, το πρώτο κομμάτι δικό σου. Χαρτί, πάρε χαρτί, τι πέρα έχει. Α, είναι το εδώ. Είναι γρουσουζιά, έτσι το έλεγαν οι γιαγιάδες μας, να το δώσεις χέρι με χέρι, γιατί μπορεί και να τσακωθείς κάποια στιγμή. Και έτσι δεν το δίνω με χέρι με χέρι το σαπούνι, θα το ακουμπήσετε στο τραπέζι ή όπου αλλού σε πάγκο. Και να το πάρει η άλλη από τον πάγκο. Αυτό είναι γνωστό ρίτσα, όχι μόνο στις μέντες, παντού. Το όνομά μου Φρατζέσκα Κρήτη. Δηλαδή Φρατζέσκα Κούλα με λέμε. Αλλά το όνομά μου είναι Φρατζέσκα. Ειδευτικό. Φρατζέσκα. Φρατζέσκα. Λοιπόν, είμαι του Παπαλονίδη κόρη, τα οποία έζησα τα παλιά μου χρόνια μέσα στα χωράφια και ό,τι κάναμε, τα κάναμε με τα χεράκια μας. Το σαπούνι, το τραχανά, την ντομάτα, τα σίκα μας, το καλαμπόκι το τρίβαμε με τα χεράκια μας και το κάναμε τσουβάλια γεμάτα και τα πηγαίναμε και τα λέθαμε στο μύτο και κάναμε το αλεύρι. Πώς λέγανε τις μύλη, παιδιά μου. Το δικό σας το μήλο. Το κατσότι. Το κατσότι το μήλο. Κάναμε το αλεύρι, πηγαίναμε το καλαμπόκι, πηγαίναμε το κρυθάρι. Στις κατουμένες, στα ζουριά τα λέγαμε τότε. Συναγία Κυριακή. Συναγία Κυριακή από κάτω. Πιο μέσα, ζουριά τα λέγαμε. Ναι. Και κάναμε αλεύρι, αλέθαμε το καλαμπόκι και κάναμε κοψό. Και μας έκανε ο πατέρας μου από Παλωνίδης. Ένα σκάλι κοψό, μεγάλα μέσα, μας έβαζε πάνω στο τραπέζι, είμαστε 8 αδέλφια, από ένα πιάτο του καθενούς και τρώγαμε το πρωί. Μας έδινε και 5 σικαράκια στο χέρι και φεύγαμε για το σχολείο. Κάναμε πρώτα την προσευχή, όλοι στη σειρά, 8. Ο καθένας έλεγε τα δικά του, ένας ο πατερημόνος, άλλος τον πιστεύω, άλλος τον κύριε Λέησον, όλοι. Και μετά μας έδωνε 5 σικαράκια στο χέρι και φεύγαμε για το σχολείο. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, μάγειρας, πήγε στα καράβια, αλλά στην κατοχή είχαμε λευρόμυλο και άλεθε, κριθάρια, διάφορα. Από αυτά, τον κόπο που έπαιρνε και είχε αλεύρι,
λόγω ότι δεν υπήρχαν λεπτά τότε, αντάλλαγμα έδινε το αλεύρι και έπαινε ψάρια, τα πάντα, δεν μας έλειψε τίποτα στην κατοχή. Και μας το λέγανε κιόλας, φαίνεται τα παιδιά σου, λέει, Παρπαγιώργη, λέει, ότι δεν πεινάνε, γιατί άλλα τα καημένα πεθαίναν από την πείνα. Το 40. Ο πατέρας μου ήταν γεωργός, ο Αντώνης ο Βαλμάς. Ζούσαμε μέσα στα χτήματα, είμαστε νέα παιδιά. Μαζεύαμε ελιές, πολλές. Πηγαίναμε σε βίδες, στα εργοστάσια. Έβγαζε πολύ λάδι και από αυτό το λάδι έκανα το σαπούνι για να πλένουμε τα ρούχα μας. Η μάνα μου. Τώρα το κάνω κι εγώ αυτό το σαπούνι, αλλά έβαζε 1 κιλό ποτάσα, 5 κιλά νερό, 5 κιλά λάδι. Ο Κάδης. Δεν συνέφερε να χαλάσει το καλό λάδι που το θέλαμε να το τρώμε και ήταν και κατοχή. Δίναμε και σε κανέναν δίπλα μας, τέλος πάντων, μα ήταν. Το πιο κάτω, τα κάτω-κάτω το παίρναμε, γιατί αφήνει και το χοντρό εκείνο που δεν κάνει τίποτα, ένα χοντρό μια λάσπη. Παίρναμε το κάτω-κάτω και γινόταν το σαπούνι. Δεν πετούσαμε τίποτα τότε. Το φτιάχναμε το σαπούνι κρύο χωρίς φωτιά. Γινόταν, βάζαμε την ποτάσα στο νερό, ανελίωνε η ποτάσα. Από βραδύ στην άλλη μέρα το πρωί ρίχναμε το λάδι και ταράζαμε το σαπούνι, το δουλεύαμε. Με μια ειδικό σανίδι είχε και ειδικό ένα τενικέ. Τάραζα και έδαινε και γινότανε σαπούνι πηχτό. Όταν γινόταν το χύναμε στο καλούπι του. Είχα ένα κασάκι τετράγωνο, το ρίχνα μέσα σε μια πλάκα πάνω το κασάκι και έμενε όλη νύχτα εκεί να κρυώσει, να στεγνώξει, να ξεραθεί. Και την άλλη μέρα το πρωί δεν ήταν έτοιμο, το έκοβα την άλλη μέρα, την παράλλη. Πλάκες. 4 με 4 το μαχαίρι, 4 μια πλάκα το σιδά. Μετά σε μια κούτα το τοποθετούσε, κάναμε κάθε μήνα. 2 μήνες, 3, όχι, δεν κάναμε πολύ τα κούτα. Κάθε μήνα μας κάναμε κούτα. Ναι. Και έπαιρνε και έπλαινε και λουζόμαστε και κάναμε μπάνιο. Τα ρούχα τα έπλαινε η μάνα μου με μπουγάδα. Κάθε εβδομάδα ή και 2 φορές την εβδομάδα. Οι μένητες έχουν πολλά νερά. Είχε και πολλές πλήστρες που ο καθένας έπαιρνε στη γειτονιά του. Ξέρω την πρώτη πλήστρα που ήμουνα και μεγάλωσα στις Απανομένητες ήταν στο Ζανάκι. Εκεί έχω τύχει κι εγώ, έχω πλύνει και έχω κάνει μπουγάδα, τώρα είναι ρήπια. Μετά ήταν η πλήστρα στο Βρυσάρα. Μαζευόταν όλη η γειτονιά εκεί. Μετά ήταν η πλήστρα δίπλα, στο Βρυσάκι κάτω στο κουνιάδο μου του Δημήτρη. Και δίπλα είχε και ένα βρυσάκι που έβγαινε νερό και παίρναν από εκεί. Η άλλη πλήστρα ήταν απάνω στη Φουντάνα ακριβώς δίπλα. Η άλλη πλήστρα ήταν κάτω στον Εχιτό που είναι στο Φυρίου του Μιχάλη το σπίτι, ακριβώς από πάνω, ανάμεσα Φυρίου και Ραφτάκι. Η άλλη πλήστρα ήταν κάτω στις Μαρίας του Σαλουβάρδου. Άλλη μία ήταν στο Μιχάλη του Καναρινιού. Πρέπει να είχε και μία ανάμεσα στο Μήλο του Κατσιώτη, ανάμεσα Μανούσου με τον του Κατσιώτη τον Εχιτό. Και η άλλη ήταν κάτω στην Αγία Κυριακή, πριν ανέβεις στα σκαλιά απάνω. Λέναμε κάτω στον Εχιτό, στην Αγία Κυριακή από κάτω. Είχαμε μία πλήστρα και παίρναμε την κοφίνα στην πλάτη, το κοφίνι με τα ρούχα όλα και πήγαμε εκεί και πλέναμε. Πλέναμε και μετά το κοφίνι στην πλάτη πάλι να πάμε στο σπίτι να τα πλώσουμε. Δεν είχαμε το σπίτι τίποτα. Τα πλέναμε στον Αχιτό. Την ίδια πλήστρα πλέναμε με την κουνιάδα μου πολλές φορές. Μαζί πλέναμε τα κουνιάδα. Ήταν μεγάλη πλήστρα, έτρεχε το ωραίο νερό από τις Μένητες, περπότανε με τον Αχιτό και πλέναμε.
Η πρώτη κλίστρα ήταν η πιο καθαρή. Η δεύτερη πιο βρώμικη, η τρίτη πιο βρώμικη και η τελευταία πια είχε τα τελευταία. Μας είπε όλο το καϊμάκι. Και ερχότανε σαν μακαρονάκι μικρό ψηλό από τα σαπούνια, από όλα τα βρωμόνερα. Γιατί δεν ήταν υγιεινό, κανονικά δεν ήταν υγιεινό. Που πλέναμε και έτρεχε το νερό από εκεί πάνω και ερχότανε σε σένα που ξέβγαζες. Θολό ερχότανε σαπουνάδες. Δεν ήταν υγιεινό, αλλά τότε ήταν καθαρή ατμόσφαιρα, δεν ήταν τόσο μολυσμένη και δεν παθαίναμε τίποτα. Τα νερά που κάθανε από τα σαπούνια και πλέναμε στις βρύσες δεν είχαν χημικά μέσα και τα ζώα υπήρχαν. Υπήρχαν κουταλάκια, βατράχι, φουρνί, τώρα δεν υπάρχει φίδια, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Χελώνες. Ναι, τα χελώνες. Κουταλάκια αυτά δεν υπάρχουν. Από πάνω η τρυσάρα ήταν γεμάτη. Εμείς πήγαμε στα παιδιά και πέσαμε με τα κουταλάκια πια. Φουρνί, έχουν εξεφερθεί. Και εμείς στο σχολείο. Από τα τέτοια, από τα πολυπατικά, τώρα έχετε χαθεί. Ενώ δεν ήταν βλαβερά. Τώρα και τα αυτά που λέμε ότι από τον Αιγυπτό πήγαινε κάτω, το πιο τελευταίο ήταν. Καθαρά ήταν το νερό, έφυγε. Περνούσε τόσο πολύ νερό, που τότε με όλους. Ναι. Εγώ δεν είμαι πόδο, αλλά έζησα 21 χρόνια στους Μέντες. Το γιο μου είναι το Βακόνι. Στο Βακόνι δεν πλέναμε σε χυτούς, γιατί δεν είχαμε. Πλέναμε σε πλισταριό. Είχαμε πηγάδι μέσα στο ίδιο το οίκημα που ήταν πλισταριό. Και πλέναμε με τον ίδιο τρόπο που ξαναείπα προηγουμένως. Θυμάμαι τον καιρό που ήρθα στις Μέντες, βέβαια. Το θυμάμαι την πουβάλδα και αυτά. Είχαμε το καζάνι άναβε, έβραζε το καζάνι. Βάζαμε νερατζόμητες μέσα, σαπουνίζαμε τα πρώτα νερά, φεύγανε, το σαπουνίζαμε και τα στιβάζαμε στο πανέρι μέσα. Κάτω-κάτω βάζανε τις κάλτσες, τις τσαρουχόκατσες, τις λέμε εμείς, με το μαλλί που ήταν πλεγμένες. Από πάνω τα μπαντελόνια, τα πουκάμισα και πάνω-πάνω τα άσπρα ρούχα. Και βάζανε ένα άσπρο πανί. Σταχτό πάνω, το λέγαμε. Όταν έφτανε στο τέλος η πουγάδα και μόνο τα άσπρα. Και ήταν στη σκάφη μέσα, κουμπισμένα δύο σανίδια και πάνω το κουφίνι να στραγγίζει το νερό κάτω από τη σκάφη να πλύνουμε τα σκούρματα μέσα στην αλυσίδα εκείνη. Τα περεχούσανε. Αλουσιά. Αλουσιά. Τα περεχούσανε. Κοσκινίζαμε τη στάχτη, τη ρίχναμε από πάνω ή το νερό, βάζαμε ή δάφνη ή νερατζόμητες μέσα στο καζάνι ή πάνω στη στάχτη. Για να μυρίζουν τα ρούχα και μύριζαν, πραγματικά. Μυρίζανε πάρα πολύ ωραία. Τα ξαναπλέναμε και μετά τα περνάσαμε με λουλάκι, τα άσπρα βέβαια με λουλάκι. Και μετά στο κοφίνι μέσα πηγαίναμε τα ρούχα στο σπίτι, είχαμε τις απλώσεις, τα απλώναμε. Εν συνεχεία που στεγνώνανε, σιδερώναμε με κάρβουνα το σίδερο. Την πρήκαμε εγώ με σίδερο του καρβούνου, είμαι μικρή εγώ. Τη σιδέρωσα. Με αυτό το σαπούνι εμείς πλενόμαστε. Τότε δεν είχαμε νερά στο σπίτι. Παίρναμε νερό από τη βρύση, βάζαμε στο ντέτζερ νερό, ζεσθενότανε, λουζόμαστε στη σκάφη και με το ίδιο νερό έπεφτε στη σκάφη, πλενόμαστε όλο μας το σώμα. Και με αυτό, το μπάνιο το δικό μας ήτανε. Δεν είχαμε νερά στο σπίτι. Τώρα σε αυτή την εποχή για να το κάνεις αυτό δεν θα μπορείς να βάλεις σαμπουάν στο κεφάλι, τέτοιο σαπούνι. Δεν θα μυρίζει καλά, θα μυρίζει λαδίλα, το μαλλί, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να μπορούμε. Αφού διαλέγουμε τώρα και τι σαπουνά θα πάρουμε, ποια μάρκα. Μαλακτικά μετά βάζουμε στα μαλλιά. Τώρα έχει εξέλιξη η ζωή. Το έφτιαχνα μέχρι που παντρεύτηκα. Και μετά, όταν παντρεύτηκα και πήρα τον Νίκο τον Κρήτη, αγόρασα σαπούνι, μου αγόραζε ο καημένος, πράσινο σαπούνι πάλι. Πλάτες, πράσινες, αγοραστές. Πάλι το φτιάχνει ο Μουκλής ο καημένος, τον ξέρετε, παιδιά, το Μουκλή. Στις κάτω Μέντες έμεινε ο καημένος, ένας γεροντάκος. Και από εκεί ψωνίζαμε σαπούνι πράσινο και πλέναμε. Ήτανε εδώ, στα Μαντουσέικα. Έκανε το παντρεμένη κουβάδα γιατί είχαν ξενοδοχείο. Η οικογένεια κόκκινη είχε ξενοδοχείο στους Μέντες που δεν υπήρχε άλλο. Ήταν και του στρατή μετά. Δεν ξέρω
Ποιο κράτησε περισσότερο ή λιγότερο. Στο ξενοδοχείο πλένανε με σαπούνι που εγχώριο, που κάναμε εμείς. Το ρόλο το πήρα όταν παντρεύτηκα και μετά. Πρώτα έπαιρνα το σαπούνι το πράσινο και μετά το ρόλο. Μετά. Και πλέναμε ωραιότατα. Πολύ ωραία. Νοσταλγώ πολύ αυτή την περίοδο. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια με μεγάλη νοσταλγία και πολύ θα ήθελα να τα ξαναζήσω. Όμως ο πολιτισμός μας έφερε τον ηλεκτρισμό, βγήκαν τα πλυντήρια, οπότε δεν χρειάζεται πια σαπούνι, ποτάζι. Δηλαδή, με γύρισε πολλά χρόνια πίσω τώρα αυτή η όλη ιστορία. Πάνω σε ένα ψυχή. Ωραίο στερνώνει εύκολα. Καλά, τι θα ξέρω.